Ναι, είναι αλήθεια. Ο κύριος Τραζάκης έχει κληθεί από την ΕΛΜΕ και έχει πει ότι θα είναι εδώ 12 η ώρα. Η κινητοποίηση βέβαια δεν αρχίσαμε σήμερα. Έχουμε ήδη μια εβδομάδα κατάληψη. Τα κενά στα σχολεία μας είναι πολλά. Στην επαρχία γενικότερα Ρεθύμνης, στην επαρχία Μελοποτάμου και Αμαρίου είναι τα πιο πολλά που υπάρχουν. Υπάρχει σήμερα μια δράση της ΕΛΜΕ για τα επαρχιακά σχολεία, για να αναδείξει αυτές τις ελλείψεις στα επαρχιακά σχολεία, και αποφάσισε μετά από διαβούλευση η ΕΛΜΕ με τους διευθυντές των σχολείων και συλλόγους γονέων να κάνει αυτή τη δράση στα Ανόγια. Πάντως σας θυμάμαι και εσάς από τη δική σας την πλευρά ότι ως Δημοτική Αρχή βρίσκεστε κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα, κοντά στη μαθητική κοινότητα, κοντά στους γονείς και στους κηδεμόνες. Βρισκόμαστε κοντά γιατί τα προβλήματα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τα προβλήματα. Για τη λύση των προβλημάτων μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Αλλά τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Οπότε δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Αυτή την ώρα, μόνο από τα σχολεία, στο δικό σας το Δήμο, ποια είναι αριθμητικά η εικόνα, κύριε Δημαρχέ, που παρουσιάζεται? Μέχρι την περασμένη εβδομάδα στο Γυμνάσιο Ανογίων λείπανε 117 ώρες, δηλαδή στην ουσία 5 καθηγητές. Μέσα σε αυτούς φιλόλογοι, μαθηματικοί, και εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί μας λείπουν βασικές ειδικότητες. 3 φιλόλογοι, μαθηματικός, φυσικός. Αυτά τα προβλήματα έχουμε. Στο Λύκειο 64 ώρες, τα μεγάλα προβλήματα, και στο Δημοτικό λειτουργούν οι τάξεις κανονικά. Πρέπει να χωρήσουν 2 τάξεις, γιατί εδώ η συνθήκη είναι πάνω από 25 παιδιά και οι συνθήκες είναι περίεργα, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις ειδικότητες το μεσημέρι, δηλαδή στα ολοήμερα. Λείπει αγγλικών και γυμναστής βασικά, δηλαδή οι ειδικότητες του ολοήμερου. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Μάλιστα. Και δυστυχώς, ιδιαίτερα με το Λύκειο, για να το υπογραμμίσω, δεν έκανε μάθημα η θεωρητική κατεύθυνση. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ένα μήνα μετά που ανοίγουν τα σχολεία, η τρίτη Λυκείου να μην κάνει μάθημα σε μαθήματα που θα εξεταστεί. Εκεί είναι το πρόβλημα.